Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον έναν παίκτη που αγωνίστηκε πριν αρκετά χρόνια στον Άρη, κάθισε μόλις μια σεζόν, αλλά έχει μείνει ακόμα χαραγμένος στην μνήμη των φίλων του Άρη, και ο λόγος είναι για τον Νιρέν Ντεμπά. Νιρέν, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Τι κάνεις, καλά είσαι? Μια χαρά, μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνεις εσύ? Καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ. Τα θυμάσαι ακόμα, βλέπω καλά τα ελληνικά. Θυμάμαι λίγο, λίγο ακόμα. Okay, we'll continue in English now. Where do we find you right now? In Sweden, I think. Yes, right now I'm in a city called Falun. It's in the central of Sweden, mm-hmm. actually. This is a city where I grew up, and this is where my home is. So I'm at home in Sweden right now. Τον ρωτήσαμε πού βρίσκεται αυτή την περίοδο. Μας είπε ότι είναι στη Σουηδία και συγκεκριμένα στην πόλη Φάλων, την πόλη όπου, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, μεγάλωσε και είναι το σπίτι του τώρα. I'm in Sweden right now. Are you still in football? Yes, I'm in football still, and in different ways. I lead youngsters and coach youngsters here to become mm-hmm. professional. And at the same time, I do scouting job for Global Football Consulting. Mm-hmm. Τον ρωτήσαμε για το αν βρίσκεται ακόμα στο ποδόσφαιρο, αν ασχολείται με το ποδόσφαιρο 3 χρόνια μετά την αποφασή του να αποσυρθεί την εργοδράση. Μας είπε ότι είναι ακόμα μέσα στο ποδόσφαιρο, ασχολείται με το ποδόσφαιρο, προπονεί νεαρούς ποδοσφαιριστές και παράλληλα λειτουργεί ως σκάουτερ για την Global Football Consulting. It's been many years. 17 years, I think, since you came to Aris. Aris now has a derby against PAOK in a few days, and everybody still remembers that match when you scored 2 goals in that derby with PAOK in Harilau. Yes, yes. That's true, that's true. And that's beautiful to hear, that's beautiful to hear, because it's always special matches against PAOK, you know, PAOK and Aris is always special. Yes, so it's beautiful to hear that. Τον ρωτήσαμε εν ώψη και του αγώνα με τον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή αν θυμάται εκείνο το παιχνίδι στο οποίο είχε σκοράρει 2 γκολ κοντρα στον ΠΑΟΚ, παιχνίδι το οποίο θυμάται ακόμα ο κόσμος του Άρη την δική του απόδοση, και μας είπε χαρακτηριστικά ότι είναι πολύ όμορφο αυτό να το ακούω, και ότι αυτά τα παιχνίδια είναι πάντα ιδιαίτερα, αυτά τα ντέρμπι κοντρα στον ΠΑΟΚ. Do you remember how you came to the team? I think it was the summer of 2001 when you came with Yoros Firos to Aris. Yes, yes, that's right, that's right. I came that time from Pasianina, mm-hmm. Where I played my first 6 months in Greece under Yoros Firos, my coach. Yeah, and after that season with Pasianina, Yoros, he moved to Aris and. He said he wanted me with him, so I came along with Yorgos that season. Τον ρωτήσαμε αν θυμάται τον ερχομό του στον Άρη το καλοκαίρι του 2001. Θυμήθηκε την πρώτη ομάδα που αγωνίστηκε στην Ελλάδα, τον Πας Γιάννα. Ήρθε τον Πας Γιάννα, όπως είπε χαρακτηριστικά, που αγωνίστηκα τους πρώτους 6 μήνες της παρουσίας μου στην Ελλάδα. Συνέχεια ακολούθησε ο Άρης, όπου ήρθα μαζί με τον Γιώργο το Φυρό, τον οποίον είχε προπονητή στους Υπηρώτες. And that season I think was the best of your career with 12 goals in 22 games. And of course the 2 goals that you scored against PAOK and hearing all the fans saying your name that night. Yes, it was amazing, it was amazing. It was actually, as I can remember, it was last minute, and the atmosphere was crazy, I remember that. So it was really beautiful coming on from the bench and be blessed with the 2 goals that I got that night. It was a fantastic experience for the whole rest of my life, actually.
I always remember that day. Του θυμίσαμε ότι η σεζόν του στον Άρη ήταν βάση και τον γκολ που πέτυχε καλύτερη στην καριέρα του όλα αυτά τα χρόνια. Πως είπε χαρακτηριστικά από όλο αυτό το ποδόσφαιρο στον Άρη και στην Θεσσαλονίκη. Είχε μια πολύ καλή ομάδα εκείνη την σεζόν. Και όσον αφορά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και τα δύο γκολ που σκόραρε, είπε ότι ήταν φοβερό, η ατμόσφαιρα ήταν τρελή. Ήρθα από τον πάγκο και σκόραρα δύο γκολ σε ένα παιχνίδι το οποίο θα θυμάμαι πάντα όσα χρόνια και περάσουν. You know how to score to a derby like PAOK. What are the keys for a team and an attacker like you for this kind of game? Yeah. Well, what I can say about this kind of games is actually I think Aris has to be more stubborn than PAOK because these are two teams that definitely don't want to lose the game. And it's two teams that definitely most wants to win the game. So I think the team that really wants it the most will get it. This is what we used to talk about that time. You most want it more than PAOK because PAOK wants it as well. Mm-hmm. It's just about being stubborn. Yes. Έχοντας ζήσει αυτά τα ντέρμπι, τον ρωτήσαμε ποια είναι τα κλειδιά για μια ομάδα ώστε να πάρει τους τρεις βαθμούς και ποιο είναι το κλειδί και για τον επιθετικό σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί και αυτός ήταν επιθετικός. Πείσμα, είπε ότι ο Άρης πρέπει να είναι πεισματάρης μέσα στο γήπεδο, σε ένα παιχνίδι που θα το πάρει όποιος το θέλει περισσότερο, κάτι το οποίο λέγαμε και τότε πριν από εκείνο το παιχνίδι που είχαμε δώσει εμείς. The fans will play their own role in this game like they did the time you scored those two goals. I think you agree with that. I have no doubt about that. I have no doubt about that. The fans are the one playing the game before the game starts because already, when you are coming to the stadium, this is where the game starts for them and for all of us. And they are always on the high tempo. Mm-hmm. I'm sure the fans will do their job 100%. Aris fans, yes. Do you? I believe that you miss them. Oh yes. Yeah, it's fantastic. I remember when we used to play there in Gipiro Harilau, it was beautiful time. They're always with us. What was very amazing, I remember once we went to Athens, we went to play in Chania, and it was a cup game actually. And after the game, Jurgos and me, we went to one place where the fans have their place. What was it? Jurgos who? Jurgos Hiros. Ah, the coach, yes. Yeah, the coach, he took me there to the fans, mm-hmm. and it was just amazing. It was in Chania, but it felt like I was in Thessaloniki. Mm-hmm. Like, that is when I really know that these Aris fans, they are wide, they are big. Aris is bigger than just this team. Η ερώτηση ήταν αν πιστεύω ότι ο κόσμος θα παίξει το δικό του ρόλο στο παιχνίδι της Κυριακής, λέγοντας ότι δεν αμφιβάλλω καθόλου για αυτούς. Για τον κόσμο του Άρη, το παιχνίδι ξεκινάει από τη στιγμή που έρχονται στο γήπεδο, πριν την σέντρα, και στην ερώτηση που του έγινε συνέχεια, αν του λείπει αυτό το κοινό, αυτός ο κόσμος, είπε ότι είναι φανταστική. Ήταν πολύ όμορφο να αγωνίζεσαι με αυτόν τον κόσμο. Και θυμήθηκε μια φορά που ο Άρης έπεσε ένα παιχνίδι κυπέλο εκείνη την σεζόν και πήγε, όπως μας είπε, μαζί με τον Γιώργο το Φυρό στα Χανιά και συνάντησε κάποιους φίλους του Άρη και ένιωθε λες και ήταν στην Θεσσαλονίκη. A former teammate of yours, Yoros Koltsidas, is now the team manager of Aris. I believe you remember him very well. I remember him. I remember Koltsidas very well. Wow, that's great to hear. And I know he's been working there on the Aris and now being in the sporting team of the leaders team. Η ερώτηση ήταν για τον Γιώργο τον Κολτσίδα, με τον οποίο τότε ήταν συμπαίχτες, και αν γνώριζε ότι εργάζεται πλέον ως team manager. Είπε ότι τον θυμάμαι, ξέρω ότι δουλεύει στον Άρη. Ήταν ένας ηγέτης σε εκείνη την ομάδα, από την οποία θυμάται και άλλους συμπαίχτες που είχε, όπως τον Ασίφ Μόρις, για τον οποίο είπε ότι είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, από τους καλύτερους μου φίλους. Ήταν μια ομάδα τότε που είχαμε τον Επαλέ, τον Γνόπερ, τον Μπράγκα, τον Παπαδόπουλο, ήμασταν μία οικογένεια τότε. Do you remember any other players, teammates you had back then? Yesterday we had on the radio Nassif Morris. Okay.
Yes, yes. Natis was one of the great players, one of my best friends actually, with together with Epale and Richard Knopper, and yeah, we used to move along, all of us, and Braga and Pap, Papadopoulos, and Kolchidas, who was a big leader, Panos, no, we ha- you understand, the team was a family at that time, so we were all very good. Το ρωτήσαμε αν κρατάει επαφή ακόμα με κάποιους τους συμπαίχτες που είχε σε εκείνη την ομάδα του Άρη, είπε ότι μιλάμε με τον, με τον Μόρις κάποιες φορές, θυμήθηκε πάλι τον Γιώργο τον Κολτσίδα, ενώ για το αν είναι ενήμερος και αν παρακολουθεί την πορεία του Άρη τα τελευταία χρόνια και την επάνωδό του στην πρώτη κατηγορία, ότι παρακολουθώ όσο μπορώ την πορεία της ομάδας. Ξέρω ότι έχει έναν νέο ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει φέρει αρκετούς παίχτες από την Ισπανία, ικανούς παίχτες. Γι' αυτό έρθαν άλλωστε, διότι ο Άρης χρειάζεται τέτοιους ποδοσφαιριστές. I don't know if you are informed about the comeback of Aris in the first division and the four difficult years the team had in the second and the third division. Yes, yes. I've been following it a little bit because we knew about it, that they went down. But like 3 years ago, I think it came a new owner, a new boss. Who started bringing a lot of players from Spain, as we understood it, and qualified players, players with names, as I can remember, and start winning the team. Mateo Garcia, Bruno Gama, I don't know if you have an opinion for any of them. Well, I really don't have any opinion apart from that. I know they are really good players, they are, and that is part of the reason why they came also to Aris. Because Aris needed good players to get out of the situation where we were. I understand. Το ρωτήσαμε αν κρατάει επαφή ακόμα με κάποιους τους συμπαίχτες που είχε σε εκείνη την ομάδα του Άρη, είπε ότι μιλάμε με τον, με τον Μόρις κάποιες φορές, θυμήθηκε πάλι τον Γιώργο τον Κολτσίδα, ενώ για το αν είναι ενήμερος και αν παρακολουθεί την πορεία του Άρη τα τελευταία χρόνια και την επάνωδό του στην πρώτη κατηγορία, ότι παρακολουθώ όσο μπορώ την πορεία της ομάδας. Ξέρω ότι έχει έναν νέο ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει φέρει αρκετούς παίχτες από την Ισπανία, ικανούς παίχτες. Γι' αυτό έρθαν άλλωστε, διότι ο Άρης χρειάζεται τέτοιους ποδοσφαιριστές. Yeah, λοιπόν. Για το αν υπάρχει το ενδεχόμενο να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, ήταν η ερώτηση, λέγοντας ότι υπάρχει το ενδεχόμενο σε λίγες εβδομάδες να βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη με κάποιους συναδέλφους μου, αλλά δεν είναι σίγουρο ακόμα. Το μήνυμά του στον κόσμο του Άρη είναι ότι τους ευχαριστεί για αυτή την εμπειρία ζωής στη Θεσσαλονίκη και στο Χαριλάου, για την οποία δηλώνει ευγνώμων, και για τους παίχτες, κάντε ό,τι καλύτερο. Δώστε τα όλα, απλά να θυμάστε αυτή τη στιγμή, γιατί σε 17 χρόνια μπορείτε να βρεθείτε στην ίδια θέση που βρίσκομαι εγώ τώρα. Do you have in your plans maybe a trip in Thessaloniki in the near future? Yes, we actually do. We actually do. We have a plan maybe coming in a couple of weeks now to Thessaloniki. This has been one of the plans for me and some of my colleagues. We really want to come there and meet Aris and see the Aris family again. It would be a great experience for me. And yeah, so I really have a plan, but I'm not yet sure exactly when. We hope to see you again here, and the fans also, I think. And if you have a message for the fans and the team ahead of the derby with PAOK next Sunday. Well, my message to the fans, first of all, will be thank you very much for a lifetime experience that I have experienced with you in Thessaloniki and Gipedo Harelau and away matches in Greece. This is fantastic. I'm very grateful. And for the team coming against PAOK next Sunday, do whatever you can do. Get your best, but remember to have fun. Remember that moment, because in 15 years' time, you'll be sitting here where I'm sitting to talk to the fans. And I wish you all the luck, all the best. Okay, Niren, thank you very much, and we hope to see you soon here in Thessaloniki. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye, Niren. Ciao. Thank you. Για το αν
υπάρχει το ενδεχόμενο να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, ήταν η ερώτηση, λέγοντας ότι υπάρχει το ενδεχόμενο σε λίγες εβδομάδες να βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη με κάποιους συναδέλφους μου, αλλά δεν είναι σίγουρο ακόμα. Το μήνυμά του στον κόσμο του Άρη είναι ότι τους ευχαριστεί για αυτή την εμπειρία ζωής στη Θεσσαλονίκη και στο Χαριλάου, για την οποία δηλώνει ευγνώμων, και για τους παίχτες, κάντε ό,τι καλύτερο, δώστε τα όλα, απλά να θυμάστε αυτή τη στιγμή, γιατί σε 17 χρόνια μπορείτε να βρεθείτε στην ίδια θέση που βρίσκομαι εγώ τώρα.